οι ευχές οι οποίες θα δώσουμε όλοι μας να είναι ευχές οι οποίες θα αγγίξουν τον ύψιστο για να μπορέσει να φωτίσει έτσι και τους κυβερνώντες για να έχουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και εύχομαι να υπάρξουν εργασιακές μονάδες ώστε να βρουν εργασίες οι εργαζόμενοι που δεν έχουν. Να είστε καλά και του χρόνου. Πρέπει να πω ότι για άλλη μια φορά ο Πρόεδρος μας θυμάμαι την πρόσκληση, την τιμητική πρόσκληση στην περιφέρεια και ειδικότερα στο πρόσωπο του δικό μου. Και παρευρισκόμαστε σήμερα εδώ, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας, ότι να ευχηθούμε, να αλληλοευχηθούμε αν θέλετε, το 2014 να είναι καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια και όλοι εμείς να βρούμε το δρόμο μας, το βηματισμό μας, έτσι ώστε χέρι-χέρι, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, να μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες. Γιατί πλέον πρέπει να είναι πεποίθηση όλων μας ότι πρέπει να στηριχτούμε και στις δικές μας δυνάμεις ή αν θέλετε να αξιοποιήσουμε τις δικές μας δυνάμεις. Νομίζω ότι μπορούμε, αρκεί αυτό που συζητούμε καθημερινά, όπου συχνάζουμε, είτε είναι καφενείο είτε οποιοδήποτε άλλος χώρος, να του κάνουμε πράξη. Να μην μένουμε μόνο στα λόγια, να μην κριτικάρουμε μόνο τους ασφαλούς, αλλά όποτε χρειαστεί να είμαστε μπροστά. Καλή χρονιά σε όλους σας, πάνω απ' όλα υγεία προσωπική, οικογενειακή και όπως είπα και πάλι η Φλόρινα, οι Φλωρινιώτες, πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνοι μας και ενωμένοι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τη μοίρα του τόπου. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Από τη μεριά μου θα ήθελα για το 2014 τα καλύτερα σε εσάς, στις οικογένειές σας, στα συγγενικά σας πρόσωπα, λιγότερη ανεργία, μεγαλύτερες θέσεις εργασίας και πολύ περισσότερες για το 2014, να ανακάμψει η Ελλάδα μας για να μπορούμε να σταθούμε όλοι στα πόδια μας. Διότι έχουμε όλοι μας στο σπίτι από 2-3 παιδιά άνεργα. Αυτό είναι το δυσάρεστο και το νεοκριτικό για το κάθε οικογενειάρχη. Εύχομαι αυτό το 2014 να μην υπάρχει και να βρει χαρά σε κάθε οικογένεια της Ελλάδος. Και στο Προεδρείο, στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου, ουράλιο Προεδρείο και καλή δύναμη και καλή συνέχεια στα συνδικαλικά σας καθήκοντα. Οι ώρες και τα χρόνια που περνάει η χώρα μας είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο των Πολιτηρίων να επισκεφθεί τους δύο βουλευτές του νομού και να καταγράψει το τι έχει συμβεί στην επιχειρηματικότητα. Μια επιχειρηματικότητα που μετράει τις πληγές της σε πολύ σοβαρό βαθμό. Μια επιχειρηματικότητα που έχει τις πιο λίγες ενεργές επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία πλέον, μια και είμαστε ο δεύτερος νομός. Με το ζόρι μετράει 3.000 επιχειρήσεις, ενώ αμέσως επόμενος μετράει 4.500. Έχουν καταγραφεί το τι έχει συμβεί στην περιοχή μας. Χρειάζεται πολιτική βούληση, χρειάζεται συνέργεια, συνεργασίες, ενότητα για να μπορέσουμε να κάμψουμε. Πάνω απ' όλα χρειάζονται επενδύσεις στην περιοχή. Πάνω απ' όλα η βιομηχανική περιοχή πρέπει να πάρει το ρόλο και τη θέση που της αξίζει. Ο νομός μας διασυνοριακός με δύο σύνορα, όπου οι δεύτερες μεγαλύτερες πόλεις αριθμούν πάνω από 500.000 κατοίκους των γειτονικών χωρών, όπου είμαστε καλύτεροι σε τεχνογνωσία, σε οικονομία, αν θέλετε, σε οργάνωση. Μια και είμαστε τόσα χρόνια ευρωπαϊκή χώρα, την οποία δεν έχουμε κάνει συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτές τις ευκαιρίες. Δεν είναι αργά. Εμείς, σαν επιμελητήριο, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα θα δώσει τη λύση και θα σταματήσει την ανεργία. Ήδη από τους μικρομεσαίους, το 1 εκατομμύριο ανέργους είναι μεγάλο ποσοστό και 280.000 επιχειρήσεις. Πρέπει να σταματήσουμε αυτό που έλεγε ο Όλιο Ρεν, 161.000 είναι πολλές επιχειρήσεις. Έχω την τιμή να είμαι και ένας από τους εκπροσώπους που με επέλεξε η ΓΕΣΕΕ, να είμαι στο ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ της Δυτικής Μακεδονίας με τη θέση του Αντιπροέδρου και έχω να πω δύο πραγματάκια. Πρέπει να έχουμε δυνατή αυτογνωσία τι θέλουμε στην περιοχή μας και ό,τι εργαλεία από πλευράς θεσμών να τα εκμεταλλευτούμε. Δεν θα λύσουμε εμείς ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός τα θέματα τόσο όλης της χώρας. Υπάρχουν άλλοι θεσμοί που θα τα λύσουν. Αλλά σε αυτούς τους θεσμούς μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση. Και τι θέλω να πω. Σήμερα απουσιάζουν οι βουλευτές μας. Έχουμε την τιμή να έχουμε κάποιους υποψήφιους κοντά μας.
στα προσκλητήρια των τοπικών θεσμών πρέπει να βρίσκονται όλοι. Στεναχωριέμαι γιατί ποτέ δεν ήρθε και κάποιος από το Δήμο Αμυνταίου. Πρόεδρε, πέρσι το είχα πει, μάλλον πρόπερσι. Πέρσι μας τίμησε ο κύριος Μωυσιάδης. Πρέπει ο ένας με τον άλλον να στηριζόμαστε. Δεν είναι, είναι μέρες ευχών. Είναι μέρες ευχών. Αλλά έτσι θέλω να ξεκινήσουμε το 2014. Εύχομαι να είναι καλό, αλλά να είναι και έτος διεκδίκησης από εμάς, να ξέρουμε πρώτα εμείς τι θέλουμε ως τοπική κοινωνία. Πολλά τα εργαλεία που μας τα έδωσε ο νομοθέτης, τόσο στον πρώτο δεύτερο βαθμό, με Καλλικράτη, με τα εργατικά κινήματα, με όλα αυτά, βάλετε μια εργατική τάξη. Αυτή τη στιγμή το συνδικαλιστικό κίνημα δεν είναι στα πάνω του. Είναι πολύ χαμηλά. Και ντράπηκα προχθές για κάποιους εκφραστές θεσμών που είπανε θα πουληθεί η ΔΕΗ, ας ξεκινήσουν τα συνδικάτα να κάνουν απεργία. Όχι αγαπητοί συντοπίτες. Αυτά τα συνδικάτα που είναι από τον εργαζόμενο της ΔΕΗ δεν περιμένουμε να κάνει απεργία γιατί θα πουληθεί η ΔΕΗ στην περιοχή μας. Η χώρα μας αυτά τα 4 χρόνια δυστυχώς που έχουμε αναλάβει και μας έχει εμπιστευτεί και μας έχουν εμπιστευτεί οι εργαζόμενοι βιώνει μια πρωτόγνωρη κρίση. Η κρίση αυτή έχει χτυπήσει κάθε οικογένεια, κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Δυστυχώς, οι πολιτικές και οι ευθύνες σε αυτούς που διακυβέρνησαν τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια είναι πολύ μεγάλες. Και αυτοί όμως που υπόκεινται και περισσότερο από τον καθένα είναι ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά στο σπίτι του, στην οικογένειά του. Το 2014 ίσως είναι σημαδιακό όσον αφορά τις εξελίξεις σε πανευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ελπίζομαι ότι η πολιτική στην Ευρώπη θα καταλάβουν το έγκλημα που έχουν συντελέσει στη χώρα μας και έχουν οδηγήσει στην απόλυτη ανέχεια 1,5 εκατομμύριο συνανθρώπους μας, οι οποίοι πραγματικά καθημερινά δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο την περίοδο αυτή, όταν τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε μεγάλη αυθονία και εμείς ενδεχομένως δεν είχαμε καταλάβει και επειδή δεν υπήρχε η κρίση ή δεν υπήρχε ενδεχόμενο δεν ξέραμε μάλλον ότι θα οδηγηθούμε σε αυτή την κατάσταση, ξοδεύαμε περισσότερα ενδεχομένως και από αυτά που παράγαμε. Σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια άλλη φιλοσοφία. Και όλοι οι φορείς έχουμε υποχρέωση, ιδιαίτερα αυτοί οι τοπικοί μας άρχοντες, να αφουγκραστούν τα προβλήματα των εργαζομένων και αυτό θέλω να το επισημάνω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει μια πολύ και καλή συνεργασία με όλους τους φορείς του τόπου μας. Τόσο με την περιφέρεια, τόσο με το Δήμο και με τους τρεις Δήμους, με το ΕΒΕ και γενικότερα όλοι μαζί προσπαθούμε να δώσουμε, ας το πούμε έτσι, να αναδείξουμε στην κεντρική εξουσία τα προβλήματα που απασχολούν τους Φλωρινιώτες. Γιατί η Φλόρινα θα πρέπει να γνωρίζετε, σε περιφερειακό επίπεδο, θα έλεγα και σε κεντρικό επίπεδο σε όλη τη χώρα, έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Η πραγματική ανεργία στη Φλόρινα ξεπερνάει το 40%. Εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι πραγματικά είναι άνεργοι και δεν μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Αυτό θα πρέπει με κάθε τρόπο όλοι οι φορείς να βρούμε τον τρόπο έτσι ώστε να το καταπολεμήσουμε. Και σε συνεργασία όλοι μαζί να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης στο νομό μας και υπάρχουν δυνατότητες σε πολλούς τομείς. Θα αναφερθώ ενδεικτικά ότι στην αρχαιολογική υπηρεσία και στις ανασκαφές που γίνονται στο ορυχείο Αμυνταίου απασχολούνται περιστασιακά από 700 έως 1000 εργαζόμενοι σε μηνιαία βάση. Αυτό όμως πολλές φορές είναι ένα αρνητικό σημείο γιατί οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή δεν τηρούν κανένα πρόσχημα και ούτε αυτές τις συλλογικές συμβάσεις τις επέσχυτες που πλέον όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή τα 580 ευρώ, 485 καθαρά, που σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, εφαρμόζονται. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕ
στα μεγάλα προβλήματα που έχει η επιχειρηματικότητα στη Φλόρινα. Όταν πραγματικά οι εργαζόμενοι έχουν μείωση στους μισθούς τους από 40 έως και 60%, αυτό έχει επίπτωση στην πραγματική οικονομία. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για κάθε επιχειρηματία, για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον νομό μας. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, σαν κάτοικοι αυτού του ακριτικού νομού, να συνεργαστούμε, να έχουμε έως και σήμερα όλες εκείνες τις, θα έλεγα, τις δυνάμεις της αλληλεγγύης, για να μπορέσει να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε αυτές τις δύσκολες πραγματικά περιόδους που διανύει η χώρα μας.